Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ισοψηφία, πάμε να συναντήσουμε την Έφη Κουτσοκώστα. Έφη, παρακολουθεί στενά το θέμα των Αμερικανικών εκλογών. Να δούμε λοιπόν καλύτερα, βαθύτερα τι συμβαίνει, γιατί την ίδια ώρα α, δείχνει να εξασθενεί η δυναμική τη Κάμελα Χάρη, ενώ ο Τραμπ τι τελευταίε μέρε κερδίζει έδαφο. Ακριβώς Ματίνα, αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, ακόμη και στα πλέον συστημικά αμερικανικά δίκτυα, αμερικανικά έντυπα, στις δημοσκοπήσεις που στηρίζουν αναφανδών τους δημοκρατικούς, ότι η εικόνα είναι ωριακή. Βλέπουμε ισοψηφία ουσιαστικά στα τελευταία, όπως είδαμε και στο βίντεο, ποσοστά. Και μάλιστα πολλοί αναλυτές λένε ότι ίσως αν τα πράγματα πάνε, επιβεβαιωθούν α, οι δημοσκοπήσει, τότε μπορεί να μην ξέρουμε καν τη βραδιά των εκλογών ποιο είναι ο νικητή. Μπορεί να περάσουν δηλαδή μέρε όπω είχε γίνει και το 2020, πάντα αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσει, οι οποίε βεβαίω στι προηγούμενε εκλογικέ αναμετρήσει είχαν πέσει αρκετά έξω. Ωστόσο, όπω είπε και εσύ, ο Ντόναλτ Τραμπ, το, το τελευταίο, 24 ώρα φαίνεται να αποκτά να κερδίζει έδαφο, να έχει ανωδική πορεία, ενώ εξασθενεί η δυναμική που βλέπαμε στην αρχή όταν η Κάμαλα Χάρη είχε αντικαταστήσει τον Τζο Μπάιντεν. Και μάλιστα αυτό το βλέπουμε και σε κρίσιμε, αμφίροπε πολιτείε, τα λεγόμενα δηλαδή swing states, που για πολλού δίνουν και το τελικό αποτέλεσμα. Α, για παράδειγμα, στι προηγούμενε εκλογέ του 2020, ο Ντόναλτ Τραμπ είχε χάσει τι εκλογέ, είχε κερδίσει. Ο Τζο Μπάιντεν είχε κερδίσει μόνο μία από αυτέ τι πολιτείε, τη Βόρεια Καρολίνα, που την α, κερδίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι ούτω ή άλλω πάρα πολλά χρόνια. Οι Δημοκρατικοί είχαν να την πάρουν από το 2008. Τώρα βλέπουμε στι δημοσκοπήσει ότι ο Ντόναλτ Τραμπ προηγείται σε τέσσερι από τι επτά συνολικά Αμφίροπε πολιτείε, κάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα, βεβαίω πάντα αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Όπω είδαμε και στο βίντεο όμω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των μετρήσεων δείχνουν ότι ο Ντόναλτ Τραμπ προηγείται στι προτιμήσει των ψηφοφόρων σε τρία πάρα πολύ κομβικά θέματα: στην εξωτερική πολιτική, την οικονομία και τη μετανάστευση. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, τι είναι αυτό το οποίο λέει ο Ντόναλτ Τραμπ στα δύο βασικά μέτωπα, στον πόλεμο τη Ουκρανία δηλαδή και στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά την Ουκρανία, λέει εδώ και καιρό ότι θα έχει σταματήσει τον πόλεμο πριν καν πατήσει το πόδι του στο Λευκό οίκο. Αν αυτό είναι ο νικητή, έχει πει για διαπραγματεύσει, έχει πει ότι δεν θα έχει καν ξεκινήσει ο πόλεμο αν ήταν αυτό πρόεδρο, αλλά αυτή είναι η πρόθεσή του. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι η πρόθεσή του είναι να ενισχύσει περαιτέρω. Τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, στον πόλεμο, τον οποίο διεξάγει στη Γάζα αλλά και στο βορρά κατά τη Χεσμολά. Όμω προηγείται και στα θέματα οικονομία και μετανάστευση, τα οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για όλου του ψηφοφόρου σε όλο τον κόσμο μάλιστα. αποτελούν βασικά κριτήρια για την επιλογή του. Όσον αφορά, μάλιστα, τη μετανάστευση, είναι ένα αδύναμο σημείο, η Αγίλιο Πτέρνα τη Κάμα Λαχάρη, γιατί ήταν εκείνη που ω αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε διαχειριστεί το θέμα τη παράνομη μετανάστευση, τη εισόδου δηλαδή παράτυπων μεταναστών στι Ηνωμένε Πολιτείε και έχει δεχτεί και σφοδρή κριτική mm -hmm. όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτά φαίνεται πω θα είναι και τα κριτήρια τη ψήφου των Αμερικανών πολιτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εφίκου Κουτσοκώστα.